Λοιπόν, είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ΔΕΙΑΧ, μια μεγάλη επιτυχία του Δήμου Χανίων και μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της παρούσης Δημοτικής Αρχής. Καταφέραμε από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 που εκπώνησε το Υπουργείο Εσωτερικών να έχουμε 17,5 εκατομμύρια για να κάνουμε έργο στο Δήμο Χανίων, το οποίο έργο επικεντρώνεται καταρχήν πάρα πολύ στην περιοχή του Ακροτηρίου, όπου έχουμε εξασφαλίσει 11 εκατομμύρια 700.000 ευρώ για να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα των ακαθάρτων των δικτύων και φυσικά του δικτύου ίδρευσης, κυρίως εντοπίζεται στις περιοχές Χωραφάκια, Τερσανάς και Σταυρός, και έτσι ολοκληρώνουμε πραγματικά το έργο που έχουμε να κάνουμε σαν επιχείρηση ίδρευσης στο Ακροτήρι. Εν συνεχεία, βεβαίως, στο Ακροτήρι δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και άλλα θέματα. Τρέχουμε ένα διαφορετικό project, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και είναι στο Μαράθι, είναι compact βιολογικός. Επίσης, με ιδίους πόρους της ΔΕΙΑΧ θα προχωρήσουμε στο καμπάνι Ακροτηρίου και επίσης θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στις Τέρνες και στον Παζινό το δίκτυο ακαθάρτων με το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 που πρόκειται να έρθει. Κατά τα άλλα, από τα 17,5 εκατομμύρια, το ποσό των 2.900.000 ευρώ θα πάει για αντικατάσταση δικτύων ίδρευσης σε όλο το Δήμο Χανίων. Έχουμε παλιά δίκτυα και έτσι λοιπόν είναι θέματα υγείας και εξοικονόμησης το να αντικαταστήσουμε αυτά τα δίκτυα και τα 2.600.000 ευρώ θα πάνε σε συστήματα τηλεμετρίας, τα οποία συστήματα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα μας εξασφαλίσουν τη διασύνδεση των δεξαμενών του Δήμου Χανίων που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση, διότι πλέον θα έχουμε ένα ενιαίο κέντρο διαχείρισης. Έτσι λοιπόν προχωράμε δυνατά σαν Δήμος Χανίων, σαν ΔΕΙΑΧ, διεκδικούμε, προετοιμαζόμαστε και καταφέρνουμε πολύ πολύ καλά αποτελέσματα. Να πω επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία ήταν μια επίπονη διαδικασία, μια πολύ πιεστική διαδικασία. Συνεργαστήκαμε με τον Πρόεδρο, με το Συμβούλιο της ΔΕΙΑΧ, με τη διοίκηση της επιχείρησης. Πιέσαμε τους χρόνους για να καταθέσουμε και να είμαστε εντάξει στο χρόνο μας και βεβαίως συνεργαστήκαμε και είχα και προσωπικές επαφές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όλα αυτά λοιπόν συντονισμένα απέδωσαν αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα.